Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ίωνες, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών Μαγνησίας, διοργάνωσαν την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα τη Θράκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λήξης των τετραήμερων εκδηλώσεων με τίτλο Μικρασιατικά. Με σύνθημα Μικρά Ασία Θράκη, πορεία κοινή, η εκδήλωση περιείχε προβολή διαφανειών με ντοκουμέντα από το διωγμό και την ανταλλαγή πληθυσμού, έκθεση φωτογραφίας και μικρό χορευτικό πρόγραμμα με χορούς της Θράκης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας. Ο τίτλος «Μικρά Ασία, Θράκη, πορεία κοινή» μόνο τυχαίος δεν είναι. Το Σεπτέμβριο του 1914 συστήθηκε στην Αθήνα ο Σύλλογος Καρτερία από Θρακιώτες και Μικρασιάτες πρόσφυγες με σκοπό να πολεμήσει το δόγμα της ανταλλαγής και ποτέ πριν δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή φοβερότερο πρόγραμμα καταστροφής της ελληνικής φυλής. Ποτέ πριν η εθνική συνείδηση δεν είχε υποβληθεί σε θλιβερότερες δοκιμασίες ότι η εγκατάλειψη της Θράκης και της Μικράς Ασίας και η αναγνώριση δικαιωμάτων επέμβασης των Οθωμανών στις ελληνικές κοινότητες θα επέβαιναν μεγαλύτερη συμφορά από όλες όσες απείλησαν το ελληνικό έθνος. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ίωνες συνεχίζει την πλούσια δράση του για τη διάδοση της κουλτούρας του μικρασιατικού ελληνισμού και τη σωτηρία των ντοκουμέντων που αποδεικνύουν αλλά και υπενθυμίζουν το διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Όλα μας τα καράβια ίσως.